πολιτισμός είναι οτιδήποτε παράγει μια πόλις, κράτος ενός συγκεκριμένου έθνους χωρίς την παρέμβαση κάποιου άλλου. Τους πολιτισμούς τους κρίνουμε με βάση το που θέλουν να οδηγήσουν τον άνθρωπο σύμφωνα με τους θεσμούς, τις πολιτικές πρακτικές, τα πρότυπα συμπεριφοράς, τον βαθμό αναγνώρισης δικαιωμάτων και ευθυνών των ανθρώπων, την ερμηνεία του φυσικού κόσμου, τις απαντήσεις στα θεμελιώδη ερωτήματα του ανθρώπου, όπως από πού ερχόμαστε και πού πάμε και άλλα. Το εάν θα ακολουθήσει όμως ο άνθρωπος ή όχι, είναι άλλη υπόθεση. Συνεπώς, για παράδειγμα, είναι άδικο να λέμε ότι επειδή ένας Κινέζος είναι φάβλος και άδικος, ότι ολόκληρος ο Κινέζικός πολιτισμός οδηγεί τους ανθρώπους στη φαυλότητα και την αδικία. Μπορεί όμως και να είναι έτσι, μπορεί όμως και να μην είναι. Πρέπει πρώτα να δούμε που θέλει να οδηγήσει τον άνθρωπο και μετά να τον κρίνουμε. Ένας άνθρωπος επίσης μπορεί να ανήκει σε ένα έθνος και να έχει υιοθετήσει το αξιακό σύστημα και τον πολιτισμό ενός άλλου έθνους. Αυτό, πολλές φορές μάλιστα, γίνεται ασυναίσθητα. Στο βίντεο αυτό παραθέτω κάποιες πολύ έντονες αντιθέσεις ανάμεσα στους δύο κυρίαρχους πολιτισμούς, τον ελληνικό και τον ασιατικό υπό την ευρεία έννοια ή ανατολίτικο. Τέλος, η εκάστοτε θρησκεία, θρησκευτικοί κανόνες, η αντίληψη του τι είναι Θεός ή η ευρύτερη εξήγηση του κόσμου και η θέση του ανθρώπου μέσα σε αυτόν είναι μέρος του εκάστοτε πολιτισμού. Αγάπα των πλησίων σου με μικρή ζημιά εις βάρος σου ή αγάπα των πλησίων σου ως εαυτόν. δεν περιμένουμε κανέναν να μας σώσει ή περιμένουμε κάποιον μεσία να μας σώσει. Η ανταμοιβή του ενάρετου είναι ακριβώς αυτή ότι είναι ενάρετος και η τιμωρία του φαύλου είναι ακριβώς αυτή ότι είναι φαύλος άρα σε αυτή τη ζωή ο καθένας κρίνεται και παίρνει ό,τι το αξίζει. Ή θα κρυθούμε όλοι μετά θάνατον, οπότε κάνει υπομονή τώρα και μη σε νοιάζει, θα ανταμευθείς μετά. Δικαιοσύνη ή αγάπη. Δηλαδή, εάν κληθείς να κρίνεις κάποιον που αγαπάς, τι θα βάλεις πιο πάνω, το δίκαιο ή την αγάπη σου για αυτόν. η λογική πρέπει να κυβερνά το συνέστημα ή το συνέστημα τη λογική. Η θεότητα παραμένει απαθής, δηλαδή χωρίς πάθη και αδυναμίες και δεν παρεμβαίνει στις υποθέσεις των ανθρώπων ή η θεότητα εξευμενίζεται ή συναλλάσσεται με μας και έχει στήλη και αντιπροσώπους. όλα όσα συμβαίνουν είναι φυσικά, ανθρώπινα και υπηρετούν κάποιο μεγαλύτερο σκοπό, αλλά πολλές φορές εμείς δεν μπορούμε να το δούμε γιατί είναι κάτι που ξεπερνά τις δυνατότητές μας να αντιληφθούμε το πώς λειτουργεί ο κόσμος ή ο Θεός ασχολείται συνέχεια μαζί σου, κρατά σημειώσεις και σου στέλνει ευχάριστα ή δυσάρεστα πράγματα ανάλογα και σε εκπαιδεύει να αντιδράσει σαν κατοικίδιο. ελευθερία είναι η καθαρή συνείδηση και η υιοθέτηση κανόνων με τη θέλησή σου ή ελευθερία είναι να κάνω ό,τι θέλω στα πλαίσια που μου έχουν επιβάλει οι άλλοι και ας γίνομαι άδικος, αρκεί να είμαι σωστός με το δίκαιο που όρισαν οι άλλοι. Πάνω απ' όλα η πατρίδα ή ο σώζον αυτός ο θήτο. Ο πλήτης πολίτης ή κάτοικος γεωγραφικού χώρου και υπήκος. Πίστευε και μη ερεύνα ή πίστευε και μη ερεύνα. ο άνθρωπος είναι το μυαλό του και ο πνευματικός του κόσμος ή ο άνθρωπος είναι τα υπάρχοντά του και τα υλικά του αποκτήματα. Ιδεολατρία, δηλαδή να τιμάς και να υπηρετείς υψηλές ιδέες και ιδανικά ή ιδωλολατρία, δηλαδή να τιμάς και να υπηρετείς υλικά αντικείμενα ανθρώπους με στολές και κοινωνικά επιτυχημένους επαγγελματίες όπως αθλητές και καλλιτέχνες. Οι πράξει των ανθρώπων τους ακολουθούν και τους χαρακτηρίζουν για το υπόλοιπο της ζωής τους, άρα πρέπει να προσέχουμε από πριν τι πράττουμε ή τα λάθη μπορούν να διαγραφούν με την καταβολή κάποιο αντιτίμου για την εξαγορά κάποια συγχώρεση από κάποιου επαγγελματίε. Δηλαδή, στο πίσω μέρο του μυαλού μα, ξέρουμε πως θα γλιτώσουμε. Άρα, λειτουργούμε άδικα. Θα μπορούσε κάποιο να πει ότι αυτός ο τρόπο σκέψη παράγει απαταιώνε. Η φύση δεν έπλασε κανέναν δούλο και άφησε τους πάντες ελεύθερους ή ο άνθρωπος είναι δούλος του Θεού άρα και των αντιπροσώπων του. Φιλανθρωπία ή ελεημοσύνη. Δηλαδή, βοηθώ τον φίλο άνθρωπο μέσω της αρετής της ευσέβειας διότι τον αναγνωρίζω ως μια αυταξία αλλά τον βοηθώ όσο μπορώ και όσο αξίζει, χωρίς να πάθω προσωπικά μεγάλη βλάβη, ή του δίνω κάτι τώρα για να φανώ καλός και να μετρήσει υπέρ μου όταν έρθει η κρίση, άρα στην ουσία το κάνω για προσωπικό μου όφελος, δηλαδή ελαιό τον εαυτό μου, και ίσα ίσα χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι σε ανάγκη, γιατί έτσι μπορώ και το εκμεταλλεύομαι και αναδεικνύομαι κοινωνικά. Ένας πόλεμος δίκαιος είναι προτιμότερος από μία ειρήνη ανέντιμη και ισχρή ή γύρνα και το άλλο μάγουλο να φας κι άλλο χαστούκι αρκεί να μην πολεμήσεις για τα δίκαια, τα ιερά και τα όσια σου. Φρόντιζε εσύ για τη ζωή σου ή ο Θεός φροντίζει για σένα δηλαδή να στέκεις όρθιος ή ορθωμένος. Χαίρεσαι για όσα έχεις ή λυπάσαι για όσα δεν έχεις. Από μία ζωή με πόνους, προτιμότερος είναι ο θάνατος ή η ζωή σου δεν σου ανήκει, πρέπει να ζεις με κάθε τρόπο και να υπομένεις τα πάντα, αρκεί να αναπνέεις κι ασύ είσαι και ας είσαι και σκλαβωμένος. Και μην ξεχνάς ότι ο Θεός σε δοκιμάζει. Η ισχύς είναι προϊόν της ευνομίας ή η ισχύς είναι θεϊκή παροχή Άρα δεν αφισβητούμε τους κρατούντες. Αριστεία και υπερηφάνεια ή μετριοφροσύνη και ταπεινοφροσύνη. Δηλαδή πάντα να προσπαθείς για το καλύτερο και να επιζητάς την εσωτερική πληρότητα μέσω της συνειδητοποιήσεως της προσωπικής αξίας ή της άριστης ποιότητας κάποιου παραχθέντος έργου ή να προσπαθείς να μειώνεις τον εαυτό σου για να μην νιώσουν άβολα οι φαύλοι, άρα εσύ πρέπει να φαίνεσαι σαν κι αυτούς. Αυτοθέσμηση ή δεσποτισμός. Δηλαδή, να μπορεί ο κάθε κοινωνικός σχηματισμός από τον οίκο, την πόλη έως και το κράτος να έχει το δικαίωμα να θέτει τους δικούς του θεσμούς και κανόνες και να λειτουργεί σε καθεστώς ευνομίας και ισονομίας ή να υπάρχει ένας ο οποίος να κυβερνά τους υπολείπους και να δίνει λογαριασμό μόνο στο Θεό ενώ ταυτόχρονα να είναι και ο εκλεκτός του μοναδικού Θεού. Άρα αναπαράγεται πολιτικά και κοινωνικά η στρεβλή αντίληψη της θεότητας παραβιάζονται φυσικοί νόμοι και οι άνθρωποι δυστυχούν, γιατί οι άνθρωποι πρωτίστως είναι πνευματικά όντα. Γνωρίζω και αποδέχομαι το γεγονός ότι η ζωή που ζω τώρα είναι μία, έχει τέλος και δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά η ευκαιρία να την ξαναζήσω ή ζω σε φανταστικούς κόσμους, λέω ψέματα στον εαυτό μου και αναβάλω διαρκώς τις αποφάσεις για το καλό μου επειδή παίρνω κάποια ανταλλάγματα όπως χάντρε και καθρεφτάκια και νομίζω πως κάποιο πρωί θα ξυπνήσω και όλα θα έχουν αλλάξει από μόνα τους. Δηλαδή πιστεύω στα θαύματα. Ο έρωτας είναι άλλος ένας ιερός φυσικός νόμος που εξασφαλίζει την συνέχεια της ζωής ή ο έρωτας είναι αμαρτία εκτός και αν τον εγκρίνει κάποιος εκπρόσωπος του Θεού. Σεβόμαστε τη φύση, ζούμε σε αρμονία με αυτή και εκτιμούμε το δώρο της ζωής ή το μόνο που έχει σημασία είναι η μετά θάνατον ζωή και όλα είναι μια προετοιμασία για το μετά, οπότε κάνουμε οτιδήποτε νομίζουμε εμείς σωστό, αδιαφορώντας για τις συνέπειες στο τώρα, αρκεί να ικανοποιούμε τα κριτήρια του μετά. Γίνε εσύ κριτής του εαυτού σου και πιο πολύ τον εαυτό σου να ντρέπεσαι ή ο Θεός είναι ο κριτή σου. Να ελπίζεις σαν θνητός, δηλαδή με όρια και λογική, ενώ ταυτόχρονα να εξοικονομείς σαν αθάνατος, δηλαδή πάντα να κάνεις οικονομία γιατί το μέλλον σου είναι άγνωστο και δεν ξέρεις τι θα σου φέρει, ώστε να μην κινδυνεύσεις να χάσεις την ελευθερία σου ή πιστεύεις στην αιώνια ζωή και ζεις με αυταπάτες και ούμερη μνήσετε δια την επαύριον, δηλαδή πάντα να στηρίζεσαι σε κάποιον άλλον και να είσαι εξαρτημένος και ελεγχόμενος. Κάνεις ό,τι καλύτερο περνά από το χέρι σου και αποδέχεσαι την πραγματικότητα όσα έχει αναλαμβάνοντας την ευθύνη της ύπαρξής σου ή στηρίζεσαι σε ανύπαρκτα πλάσματα, αρνείσαι την πραγματικότητα και πάντα κατηγορείς τους άλλους για τις αποτυχίες σου οι οποίοι για κάποιο λόγο νομίζεις ότι σου χρωστάνε. Η ύλη υπάρχει για να υπηρετεί ανώτερους σκοπούς ή η αποκτηση του υλικού πλούτου είναι ο απότερος σκοπός. Η αλήθεια δεν έβλαψε ποτέ κανέναν ή λέμε ευχάριστα ψέματα για να νιώθουμε ωραία έως τη στιγμή που η πραγματικότητα θα μας συντρίψει. Η αδικία είναι αχαριστία ή η αδικία είναι το όπλο σου μέσω το οποίο μπορείς να εκβιάζεις και να εκφοβίζεις ώστε πάντα να παίρνεις κάτι για να μην είσαι άδικος. Κρίνω και κρίνομαι για τις πράξεις μου και έτσι γίνομαι καλύτερος άνθρωπος ή μη κρίνεις για να μην κριθείς. Άρα για άλλη μια φορά ευνοούνται οι απατεώνες. Τώρα, το τι επιλέγει ο καθένας για πολιτισμικό πρότυπο είναι σεβαστό. Άλλωστε, τις συνέπειες των πράξεων του τη εισπράττει κυρίως ο ίδιος. Αλλά ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε συνειδητά και να μην προβάλλουμε την κάθε κουταμάρα μας σε βάρος ενός άλλου πολιτισμού. Θες να είσαι Έλληνας? Ζήσε κατά Ρετίν. Θες να είσαι Ανατολίτης? Ζήσε με φόβο Θεού. Δικαίωμά σου. Αλλά μην μπερδεύει τα πράγματα, διότι διαπράττεις μια τεράστια αδικία. Καλή συνέχεια σε όλους.